Ο Δημήτρης ξεφυσάει. Καλέ μου. Αισθάνεσαι άβολα. Όσο να είναι. Δεν σας έχουμε ξαναδεί μαζί, ενώ χρόνια πολλά τηλεοπτικά. Γεια σας, παιδιά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να είστε. Για πες. Υγεία, αγάπη, ευτυχία και αγάπη μόνο. Επίσης. Βγαίνετε. Έχετε βγει στη τηλεόραση μαζί. Εγώ δεν σας θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ούτε εγώ να σου πω. Φαντάζομαι. Όχι, βασικά το αποφεύγω. Πραγματικά το αποφεύγω. Με τίποτα. Τώρα είμαι σε πολύ δύσκολη θέση που είμαι εδώ πέρα. Ντρέπεσαι. Όσο να είναι. Δεν είναι το. Δεν είναι. Τι να κάνω εδώ. Πώς σας ήρθε να ανακατευτείτε με τα εστιατόρια. Του ήρθε. Εσένα. Όχι, δεν μου ήρθε. Από μικρό θυμάμαι. Θέλω να κάνω εστιατόριο να το λέω Χριστίνα. Χριστίνα, ιταλικό. Υπάρχει ένα δύσκολο θέμα στην επικαιρότητα τέλος πάντων. Για το οποίο έχεις μιλήσει. Βγήκε σε μια εκπομπή δηλαδή και μίλησες μόνη σου. Απλά τώρα έχουμε και τον Δημήτρη εδώ, ο οποίος δεν ξέρω γιατί γνωμίζει για όλα αυτά. Λέμε για τη γνωστή ιστορία. Το μόνο δεν θέλω που να φέρω κανείς λέξεις, είναι, γιατί είναι και... ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ότι έλα μωρέ, δεν ήξερε, δεν έκανε κτλ. Είναι ότι εκείνη τη στιγμή είχαμε τρία καταστήματα. Εγώ ήμουν μεταξύ Κηφισιά, Γλυφάδα, Κολωνάκη συνέχεια. Δεν μπορείς να έχεις τον έλεγχο το που πηγαίνει ο καθένας, τι κάνει, να βάλεις μια κάμερα πίσω την πλάτη του για να βλέπεις ότι οποιαδήποτε στιγμή τι μπορεί να κάνει. Οπότε... Μιλάς για κάποιον συγκεκριμένο. Ένα από τους κατηγορούμενους τέλος πάντων μας έχουν συνδέσει και μας έχουμε φάει όλη αυτή την ταλαιπωρία. Την οποία έχω απογοητευτεί και από κάποιο κόσμο ο οποίος μπορεί να γράφει τα comments του από κάτω τέλος πάντων και την γνώμη του. Όλοι έχουμε γνώμη προφανώς. Αλλά το θέμα είναι πριν καταδικάσεις κάτι και πριν κρίνεις κάποιον, πρέπει να έχει και μια πλήρη γνώση. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Άμα θέλει κάποιος να ασχοληθεί και να το ψάξει, διότι έχει γίνει και η ιδιωτική επιχείρηση τώρα, μπορείς να το ψάξεις. Ασχολήθηκες και μετά... και το ξέρεις. Ασχολήθηκα, πολύ ασχολήθηκα. Ειλικρινά, παιδιά, με αυτό το ζήτημα έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Γιατί όταν σε πονάει κάτι και σου διαλύει τη ζωή μέσα σε μία μέρα και σε πονάει, όχι γιατί έχεις κάποιο λόγο ή να κρύψει, να κάνει. Τον νιώθω ένας άνθρωπος νιώθει καλά με τον εαυτό του και είναι σίγουρος για αυτά που έχουν γίνει. Πονάς, έχεις πολύ βαρύ πόνο και σου αλλάζει όλο αυτό το πράγμα τη ζωή. Και εμένα, επειδή έχω πολύ καλή επαφή με τον καθημερινό κόσμο και με αγαπάνε πάρα πολύ, υπάρχει βέβαια και το μικρό ποσοστό ανθρώπων που αυτό σε στεναχωρεί. Και λες, γιατί να γράφεις έτσι, ξέρεις τι έχει γίνει, γιατί να βγάζεις κακία και χολή. Δεν είναι ωραίο, εμένα δεν μου αρέσει. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος απλά διαβάζει μια επικεφαλίδα, διαβάζει το εξώφυλλο και διαβάζει μέσα τι γίνεται. Και αυτό είναι που δημιουργεί μερικές φορές λάθος απόψεις και λάθος εντυπώσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει ένα ποσοστό συναδέλφων σας, δυστυχώς, που δεν έχει αναλογιστεί τις συνέπειες που μπορεί να έχει στην πορεία. Διότι εγώ έχω ασκήσει τις αγωγές μου και αργά ή γρήγορα το έχω πει ότι είναι μια ιστορία τόσο πολύ που έπρεπε να τη χειριστεί ο καθένας με τόση προσοχή. Που θα υποστεί και τις συνέπειες. Δηλαδή, πρόκειται να το αφήσω αυτό το πράγμα. Νάνση μου, να σου πω κάτι. Δυστυχώς, δεν ξέρω γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει προς το δικό μου το πρόσωπο και του Δημήτρη. Ναι. Μα δεν υπάρχει δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Εγώ δεν θα ήθελα να τα πάρουμε παιδιά από την αρχή. Εγώ θέλω να το σταματήσουμε και να προχωρήσουμε τέτοιες μέρες σε κάτι άλλο. Όχι, συγγνώμη, εγώ αλλά... μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα εναντίον μας. Και όμως αυτό που λέτε, η προβολή με τα μίντια κτλ. Κάποιοι προσπαθούν να το βάλουν προς τα έξω, είτε για δικούς τους σκοπούς τέλος πάντων. Αλλά από εκεί και πέρα, στην ουσία, τόσα γίνονται κάθε μέρα και δεν υπάρχει καμία διάσταση τέλος πάντων. Ενώ το δικό μας έχει πάρει χωρίς λόγο και αιτία. Είδες φίλους σου να φεύγουν, να απομακρύνονται. Όχι, ίσα γελάνε όλοι. Το έχουμε πάρει πολύ χαβαλέ. Έχω λάβει δεκάδες μηνύματα και από άτομα τα οποία με ξέρουν χρόνια και δεν έχω μιλήσει. Οπότε. Πας κάπου και αισθάνεσαι. Συγγνώμη. Ναι, έρχονται έξω. Έχω βγει δύο-τρεις φορές τέλος πάντων κτλ. Έρχεται κόσμος. Εμείς είμαστε μαζί σου, Τσάρλσα, ξέρουμε και τι λένε κτλ. Εγώ πάντως και εγώ μπορώ να πω σε αυτό ότι ίσα-ίσα και τα μαγαζιά πάνε καλά και ο κόσμος, όσο και να τον κοροϊδέψει, όσο και να μπερδευτεί εκείνη τη στιγμή, καταλαβαίνει όταν σε ξέρουν χρόνια και έρχονται στην καθημερινότητά σου. Και εμένα με πήρε και πολύ είναι αξιόλογοι για μένα, αλλά με πήραν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν περίμενα ότι θα με πάρουν δυνατοί, ισχυροί και. Οπότε. Νιώθω, και εγώ νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Πες μας λοιπόν πόσο cool μαμά δεν είσαι. Όχι, είχα πει ο Δημήτρης, άμα είναι. Ναι, πες εσύ. Πες εσύ, εσένα ρώτησα. Δεν είμαι. Δηλαδή, έχω ένα θέμα. Δηλαδή, πρέπει να πάω, νομίζω, και σε ψυχίατρο, το έχω πει πολλές φορές. Αν δεν γυρίσει, πήγε ο Δημήτρης στο σπίτι, του λέω πάντα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ό,τι ώρα και να γυρίσει, δεν έχει, δεν είναι αυτά. Τι λέω με ένα μήνυμα. Συγγνώμη, δεν μένετε μαζί, μένω καθένα σπίτι του. Όταν εσύ γυρίσει σπίτι, παίρνει τη μαμά σου τηλέφωνο. Μου ένα μήνυμα σε άλλο. Ποτέ δεν αυτό είναι το πρόβλημά μου. Μα είναι δυνατόν να σε παίρνει, παιδί μου, 30 χρονών άνθρωπο. 32.
Ένα μηνυματάκι. Όλα καλά, είμαι σπίτι. Κακό είναι. Την επόμενη μέρα το απόγευμα. Δεν είναι κακό. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό, δεν είναι. Είναι λίγο. Μεγάλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν Δημήτρη, πώς είναι να μεγαλώνεις με μια τόσο σεξι μαμά. Ου, ερώτηση. Οφείλω να απολογίσω ότι πουριτανός, να ξέρεις πάρα πολύ πουριτανός. Σου κάνετε bullying στο σχολείο, αυτό λέω. Σίγουρα υπήρξε κάποιο bullying, αλλά από εκεί πέρα το έχω λάβει πολύ στο παρελθόν. Πάντα όταν ήμουν πιο μικρό και τα λοιπά, μέχρι έκτη, πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου και τα λοιπά, υπήρξε πάντα ένα πείραγμα και τα λοιπά. Απλά δεν έδινε και πολύ σημασία. Έχω τσακωθεί βέβαια, αλλά εντάξει. Να ρωτήσω κάτι πολύ προσωπικό. Εσύ γιατί έχει το όνομα τη μητέρα σου, λέγεσαι παπάς? Γιατί από μικρό όταν μου είχαν χωρίσει. Το άλλαξε, πήγατε και το αλλάξατε δηλαδή. Εσύ πότε χώρισες, πόσο χρόνο ήταν ο μικρός? Δύο. Με το που γεννήθηκε. Α, με το που γεννήθηκε. Δεν ήταν για να... Ναι, όχι, ήθελα, είναι... Κράτησες καλή σχέση με τον παπά σου? Ναι. Τώρα να πάω, ο πατέρας μου είναι. Ναι, ενώ αν ρε παιδί μου ήταν στα μεγάλα γεγονότα της ζωής σου, στα σοβαρά γεγονότα της ζωής σου... Όχι, αν ήταν... είμαι mommy's daddy's boy, δηλαδή. Δεν είχα αυτό. Είναι βαρύ αυτό. Με έχει μεγαλώσει δηλαδή η μητέρα μου, που για μένα στη ζωή μου ήταν και ο πατέρας και η μητέρα. Προφανώς κάποια πράγματα του πατέρα δεν τα παίρνεις όλα, αλλά... Ξέρεις τι, μεγαλώνοντας μας έρχεται η ανάγκη όμως να γυρίσουμε στις ρίζες μας. Δηλαδή, όσο είσαι μικρός, καταλαβαίνω και λες η μητέρα μου και ο πατέρας μου είναι η Χριστίνα. Υπάρχει όμως ένας πατέρας. Καλώς ή κακώς, έχω μεγαλώσει λίγο με την έννοια ότι ήμουν εγώ επιβλητικός στο σπίτι, για παράδειγμα, επειδή έχω μεγαλώσει και μόνος μου κτλ. Έλειπε και η μητέρα μου από το σπίτι πολλές ώρες. Οπότε είχα αυτό του ο άντρας του σπιτιού, ας το πούμε. Εγώ δυστυχώς μερικές φορές, επειδή ένιωθα ενοχική και επειδή έλειπα και πάρα πολλές ώρες από το σπίτι, δεν του χαλούσα τα χατήρια. Του έδινα. Αυτό είναι λάθος. Το παιδί πρέπει να βάζει και όχι. Πρέπει να του λες και όχι. Πρέπει να. Μόνο εκεί, κατά τα άλλα, νομίζω η αγάπη, η πολλή αγάπη, το να συζητάς με το παιδί σου, το να πηγαίνεις ταξίδια με το παιδί σου. Κάνει καλό. Δηλαδή, όσο και αν έλειπα, νομίζω ότι έδινα και πολύ χρόνο στον Δημήτρη, του δείχνα την αγάπη μου. Συζητούσαμε άπειρες, δηλαδή στο κρεβάτι μαζί, να βλέπουμε ταινίες, ταξιδεύουμε μαζί. Έκανα πράγματα. Δηλαδή... Να σου πω, αυτό ήταν από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, όλο αυτό το συνέστημα το είχες από τα 16. Ναι. Δηλαδή, για να φάει ο Δημήτρης π.χ. αυτό που λέει, πάρω μου το Nintendo για να φάω αυτό το φαγητό, να σου πάρω. Κάνω αυτό. Και εγώ ήμουν από την Ελλάδα. Και εγώ ήμουν πάντα έτσι. Εντάξει, μικρούλα βέβαια, αλλά πάντα κάναμε αυτό για να σου κάνω. Εσύ 16 χρόνια τι ήξερες να κάνεις? Έλα, δεν τίποτα. Δηλαδή. Μα 6, 7, 8 χρονών ήταν 22, 23. Τίποτα δεν ήξερα να κάνω. Είμαι πολύ τυχερή, διότι είχα και τη μαμά μου και τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου είναι καλά και που είναι. Και η μαμά μου, της οφείλω μεγάλο ευχαριστώ. Και μετά στην πορεία, να είμαι ειλικρινής, δεν ένιωσα αμέσως τη μητρότητα και τη βαρύτητα. Την ένιωσα από ένα περιστατικό που είχε άσχημο ο Δημήτρης με την υγεία του και μετά γύρω στα 5. Και εκεί ταράχτηκα. Εκεί τα είδα όλα. Να κινδύνευσε. Είχε μια αιμορραγία κατάσχετη, όπου εγώ είχα πάει στο σπίτι να αλλάξω και γυρίζω και είδα ένα κρεβάτι να είναι μόφυτος ο Δημήτρης και κάνει μια εγχείρηση. Στο ένα στενό νοσοκομείο και εκεί είπα τα είδα όλα. Εκεί είπα, νιώθω ότι σβήνω, πεθαίνω. Λέω τώρα πεθαίνω. Και από εκεί και πέρα ξέρεις. Εσύ ήθελες να κάνεις παιδί ή έτυχε τότε? Ήμουνα, παντρεύτηκα, έμεινα και όλοι... Παντρεύτηκες και μετά έμεινε. Κατευθείαν, λέμε, το παντρεύτηκε και πρέπει να μείνει. Εσύ γιατί παντρεύτηκες στα 16, τόσο πολύ τον ήθελες? Γιατί τον ήθελα, τον αγαπούσα, ήταν η πρώτη μου σχέση, δεν με αφήναν εγώ από το σπίτι, αυτά τα κλασικά συμπαρκές. Τόσο παντρευτήκαμε. Καλά έκανα βέβαια, γιατί κοιτάξτε εδώ. Ναι. Όχι, όλα αυτά καλώς καμωμένα, έτσι. Απλά γυρνάς πίσω την ιστορία, δεν είναι ότι το κρίνεις. Και μένω και οι περισσότεροι τότε μου λέγανε που είσαι μικρή και τι θα κάνεις. Και αυτό πάω λοιπόν εγώ στο γιατρό. Μικρούλα, δηλαδή βλέπω μια κοκκίδα στην κυλίτσα μου και αυτά. Λέω παιδάκι μου, λέω και. Έτσι. Και δεν τον κράτησα πριν. Πατέρα, ότι δεν το πιέζεις να μιλάμε με τον Δημήτρη? Το πιέζω. Έχετε σχέσεις καταρχάς? Εντάξει, τώρα μια χαρά σχέσεις, ναι. Ναι. Εμένα ο πατέρας του μου έχει κάνει το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε ποτέ να μου κάνει άνθρωπος, οπότε θα τον αγαπώ για πάντα μόνο και μόνο γι' αυτό. Θα άλλαζες κάτι γυρνώντας? Θα άλλαζα αυτό να ήμουν λίγο πιο αυστηρή, να ελέγχω λίγο περισσότερο τα πράγματα και να μην είμαι τόσο αφελής. Μόνο αυτά θα άλλαζα, τίποτα άλλο. Θέλει κανείς συμβουλό? Εγώ όχι, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα πάρω βέβαια. Να σου πω, κάνεις για πράγματα. Δηλαδή τώρα που είναι Χριστούγεννα, θα κάνετε κάτι χριστουγεννιάτικο? Ναι, κάνουμε πάντα στο σπίτι. Ναι. Ναι, κάνουμε στο σπίτι πάντα. Ναι, μαγειρεύω. Με τα γλυκά δεν το πολύ έχω, δεν μου αρέσει. Ναι. Αλλά φαγητά. Τι είναι, ναι. Δεν πολύ έχεις? Συνέχεια γλυκά ίσως, δηλαδή γαλακτομπούρεκα, μελομακάρονα, πάστες. Τα αγοράζω, τα φτιάχνω, δεν μαγειρεύω, λέω γλυκά. Τώρα βέβαια είδα μια συνταγή με καρυδόπιτα, θα την κάνω, γιατί μου άρεσε. Μου λέει μια μαρέλα, δηλαδή σου μαγείρεψα παστίτσιο, που πεθαίνω για παστίτσιο και τα λοιπά. Πηγαίνω,
κοιτάζω το παστίτσι στο πιάτο μου. Λέω, ρε μάνα, τι έγινε εδώ πέρα, τι μου λέει. Δεν είχε μέσα μέρα.